δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8. Στον αέρα οι εργασίες για το φράγμα Πύρου Παραπύρου. Σοβαρός κίνδυνος να μην γίνει έμφραξη μέσα στο καλοκαίρι μετά το πάγωμα στη χρηματοδότηση. Στην Πάτρα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Προεκλογική ομιλία εν όψη της κάλπης στις 7 Ιουλίου. Ζωντανή σύνδεση. Φωνικά τερτύπια του καιρού με ισχυρό κύμα καύσωνα να σαρώνει την Ευρώπη. Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τα παράδοξα που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Η πρόγνωση για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνιο. Στον αέρα πάνω από 2.000 ακίνητα στον καλλικρατικό Δήμο Πατρέων. Κίνδυνος να τα χάσουν οι διοκτήτες τους και να τα πάρει το δημόσιο επειδή δεν δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο. Σταμάτησε τη λειτουργία του το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ στον Πύργο. Μέσω Πάτρας κινούνται τα ασθενοφόρα στην Ηλία. Απόφαση της διοικήτριας για αύξηση του ενεργού στόλου των ασθενοφόρων. Από τη Σπάρτη στην Τρίπολη μετακομίζει το τμήμα νοσηλευτικής. Αντιδρούν οι φορείς της λακωνικής πρωτεύουσας για το λουκέτο στη σχολή.